Εξελίξεις αναμένονται μέσα στο Σεπτέμβριο για το θέμα της κατασκευής του τμήματος Πάτρα Πύργος. Όπως είναι γνωστό από τα μέσα Ιουλίου, αναζητείται η βέλτιστη λύση για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου. Αυτό βέβαια που φαίνεται ότι κερδίζει καθημερινά ως λύση και υπάρχει ως σκέψη, είναι να δοθεί προς κατασκευή το τμήμα αυτό στην Ολυμπία Οδό. Πρόκειται για το ισχυρότερο σενάριο μέχρι σήμερα, το οποίο φαίνεται να βρίσκει όλο και περισσότερους οπαδούς. Άλλωστε, υπήρξε αρχικά ως τμήμα της παραχώρησης μέχρι το 2011, όταν σταμάτησαν οι κατασκευές, ενώ το 2013 λήφθηκε η απόφαση της αποκοπής του τμήματος από το κατασκευαστικό αντικείμενο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μεταφέρει σε ρεπορτάζ του το υποδομές.com, αυτό θα είναι και το κυρίαρχο αντικείμενο συζητήσεων στις Βρυξέλλες με τις αντίστοιχες διευθύνσεις. Στο Υπουργείο Υποδομών θα περιμένουν το πράσινο φως από την Κομισιόν και εφόσον αυτό δοθεί, τότε θα έχουμε εξελίξεις. Αυτό θα είναι και το πρώτο μεγάλο crash test για την δρομολόγηση των επεκτάσεων και στους άλλους αυτοκινητόδρομους. Κατά πληροφορίες, εφόσον αυτό το σενάριο επαληθευτεί, τότε θα έχουμε και ένα bonus τμήμα με τον αυτοκινητόδρομο να μην τερματίζει τον πύργο, αλλά στην αρχαία Ολυμπία, δικαιολογώντας και τον τίτλο της ως Ολυμπία Οδός. Βέβαια, μέχρι και σήμερα αυτό κυοφορείται ως σκέψη, καθώς δεν μπορεί προς το παρόν κανείς να εγγυηθεί την θετική απόκριση των δύσκολων διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.